Φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε και καλό μήνα. Ο μήνας Νοέμβριος είναι αφιερωμένος στα ταξίδια που πραγματοποίησε ο ραδιοφωνικός μας σταθμός μαζί με δύο ομάδες προσκυνητών στο Άγιον Όρος τα τριήμερα 7 έως 9 και 28 έως 30 Οκτωβρίου 2016. Δύο ταξίδια στο περιβόλι της Παναγιάς που, αν και σύντομα, οι προσκυνητές αποκόμισαν τεράστια πνευματικά ωφέλη, αφού κατά την παραμονή μας εκεί μας δόθηκε η ευλογία να προσκυνήσουμε τις ιερότατες εικόνες Παναγία Πορταίτισσα, Παναγία Άξιον Εστίν, Παναγία Γερόντισσα και Παναγία η Φοβερά Προστασία. Επίσης, πολλά λείψαν Αγίων, αλλά και να ακούσουμε λόγια αγιασμένα και πνευματικά από αγιορείτες γεροντάδες. Πριν ξεκινήσουμε όμως να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή και αναλυτικά να πούμε τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το σταθμό. Τα 4118 602 και 4118 640 είναι στη διάθεσή σας για ό,τι εσείς θέλετε να ρωτήσετε σχετικά με το Άγιον Όρος ή να καταθέσετε την εμπειρία σας. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Φίβη Κωνσταντέλου καταγράφει τα μηνύματά σας, τα οποία μπορείτε επίσης να τα στέλνετε και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@piredio.com. Το πρώτο μας ταξίδι λοιπόν ξεκίνησε το βράδυ της 5ης 6 Οκτωβρίου από τον Μητροπολιτικό Ναό της Αγίας Τριάδος Πειραιός, όπου ήταν το σημείο συνάντησης της ομάδος των 33 προσκυνητών, πολλοί από τους οποίους θα πατούσαν για πρώτη φορά τα αγιασμένα χώματα του Άφου. Άλλοι με την ανάλογη ευλάβεια που αρμόζει στον τόπο και άλλοι με την καλή περιέργεια για ό,τι θα συναντούσαν. Το πρόγραμμά μας πλούσιο και περιελάμβανε επίσκεψη στις μονές Κουτλουμουσίου, Παντοκράτορος, Σταυρονικήτα, Ιδύρων και Καρακάλου, καθώς και στις κήτες Αγίου Ανδρέα και Προφήτου Ηλιού και στο κονάκι της μονής Εσφυγμένου στις Καριές. Μετά λοιπόν από ένα νυχτερινό ταξίδι με το Πούλμαν μέχρι την Ουρανούπολη, επιβιβαστήκαμε στο ταχύπλοο σκάφος για ένα σύντομο ταξίδι 45 λεπτών μέχρι την Δάφνη του Αγίου Όρους. Η αποβίβασή μας σε αυτό το μικρό επίνιο της Αθωνικής Πρωτεύουσας, με το πρώτο φως της ημέρας, τα λιγοστά κτίσματα αλλά και το καθολικά καταπράσινο τοπίο γύρω, είναι η πρώτη εικόνα από το περιβόλι της Παναγιάς που κομίζει ο προσκυνητής. Το πούλμαν της γραμμής μας παρέλαβε και μας αποβίβασε στις Καριές, την πρωτεύουσα του Αγίου Όρους. Μικρό χωριό, αλλά καθολικό, με τα κτίρια του, τους ναούς, τα κονάκια και το επιβλητικό σεράι της κήτη του Αγίου Ανδρέα. Το ορμητήριο και καταφύγιό μας ταυτόχρονα, στο οποίο είχαμε την ευλογία να διανυκτερεύσουμε τα δύο βράδια παραμονής μας στο Όρος.
άκρος επιβλητικό κτίσμα, το οποίο αν και ελληνικό στους περασμένους αιώνες, έλαβε αυτή την τελική ογκώδη μορφή του από Ρώσους μοναχούς, αρκετούς στον αριθμό, κοντά στους 2.000, που εγκαταβίωναν εδώ την περίοδο στα τέλη του 19ου, αρχές 20ου αιώνα. Σε αυτήν λοιπόν την ευλογημένη σκήτη δικαίως είναι ο γέροντας Εφραίμ, μια ταπεινή μορφή, ο οποίος φτάνοντας εδώ το 2001 συνάντησε σχεδόν τα πάντα ερυπωμένα και σε 15 χρόνια μέσα μετέτρεψε το μέρος αυτό σε έναν σημαντικό πνευματικό φάρο, αποκτώντας φήμη σε ολόκληρο τον Ορθόδοξο κόσμο, με σημαντικό αριθμό προσκυνητών να φτάνει εδώ τόσο από την Κύπρο όσο και από τη Ρωσία. Μας έλαβε αυτή την τεράστια ευλογία να γίνει το ακροατήριο αυτής της φωτισμένης μορφής και για μία και πλέον ώρα να ακούσει λόγια πνευματικά, μα και απόψεις για αυτά που απασχολούν τον σύγχρονο κόσμο. Το πρώτο μέρος αυτής της ομιλίας του πατρός Εφραίμ, του δικαίου της Κήτης του Αγίου Ανδρέα, που αναφέρεται στο μεγάλο θέμα της Συνόδου των Εκκλησιών στο Κολυμπάρι, ακούμε εμείς ευθύς αμέσως. Ούτε 70, συν πάση τη Εκκλησία.
ή αν βγάλουμε τους υπολείπους λαϊκούς που είναι ο μέγας κορμός, ο στήλος, έτσι δεν είναι. Είναι στο να λέμε α κατηγορίες και δίδε κατηγορίες. Καταλάβατε. Αυτό το λέω είναι πίκρα εδώ. Καταλάβατε. Δηλαδή μπορεί να βγάλουμε μια μέρα από λαϊκός να γίνει πατριάρχης. Πώς θα μας φαινότανε. Τώρα στην Αγίου Παντελεήμονος, εδώ, στο γειτονικό μας στήλος. Εξελέγει ηγούμενος της μονής ένας διάκος, ο πατήρ Ευλόγιος, που ήταν, είτε μέχρι τώρα, 35 χρόνια διάκος. Χορταστικά από πολύ, χορταστικά χρόνια, μια ζωή. Είναι μια παράδοση, ρωσική βέβαια είναι, που οι καλοί διάκοι, οι ευλαβείς διάκοι, οι πνευματικοί άνθρωποι, φυσικά με πολύ καλή κατάθεση και υγεία, δεν είναι, αλλά κυρίως και καλή φωνή. Αυτή είναι... και ο πατήρ Παΐσιος, ξέρετε, δεν είναι αυτοί οι δυο. Ο πατήρ Παΐσιος έχει 28 χρόνια διάκος. Λέω, πώς δεν κάνω πατήρ Παΐσιος ένα. Αφού πήγαμε στους διάκους, τώρα αφήσαμε τους παπάδες, τους πνευματικούς. Τον πατέρα ευλόγιο. Γιατί γίνεται ψηφοφορία. Και αν η ψηφοφορία δεν είναι νόμιμη και έγκαιρη, απορρίπτει αυτήν την αρχινότητα και γίνεται ξανά πάλι εκλογή. Δεν διορίζεται, εκλέγεται. Σάρκα από τη σάρκα. Σπλάχνουν, γιατί όταν όσοι γνωρίζονται καλά, χρόνια με κάθε λεπτομέρεια, δεν χρειάζεται να πεις παραγγελίες πώς λένε, εντάξει. Αφού δεν θα πω τώρα, που γεννηθήκαμε, λέει, και εμείς γνωριζόμαστε. Τώρα θα συστηθούμε τώρα εγώ θα σου πω ποιος ήταν. Καλάβατε. Λοιπόν, όλα αυτά βγαίνει αμέσως όρος, τελικά είναι οι πατέρες αυτός. Πάνε διάκος. Αύριο τον κάνουν παπά. Τον πατέρα Ευλόγιο, στην Αγία Παντελήμονος και στις 14 της Αγίας Σκέπης, μας είναι μία κομβρή, θα γίνει η αθρόνωσης της ηγούμενα. Και μετά αργότερα αυτοί έχουν τη μεγάλη σκηνή, δεν γίνονται αμέσως. Έχω μια άλλη σεβλάβη και ευστέρια που άλλος αρέσει, άλλος δεν αρέσει, αλλά το σέβομαι διότι το θεωρούν σαν κόριο, θεωρούν σαν κάτι πολύ ουράνιο, το Άγιο Σκήνο. Δηλαδή δεν βιάζονται, φτάνουν ακριβώς σε κάποια όρημη ηλικία. Είναι κάτι που σεβόμαστε εμείς. Σε εμάς τους Έλληνες είναι κάτι πιο διαφορετικό. Αλλά και σε αυτούς είναι κάτι σεβαστό. Λοιπόν, αυτός εξελέγει. Σε ένα άλλο μοναστήρι, στην Αγίου Παύλου, εξελέγει, όταν κοιμήθηκε ο ηγούμενος της Μονής, ο Τυραβερέας, εξελέγει ένας μοναχός. Ο μοναχός Παρθένιος, που ήταν τότε στα βουνά, στα ξύλα δασονόμους εκεί να ανεβαίνει να κάνει, ο Κεφαλονίδης, η Κυράβος, η Παναγιά, από τους πιο χαρτιμένους και αγιασμένους γιονδάρες είναι, που δεν έβρισκαν 33 χρόνια στα τέλα. Το 74 είναι φανταστείτε οι κόμενοι. Από μοναχός εξελέγει. Μάλλον εγώ δεν γνωρίζω τέτοια πράγματα, δεν ξέρω αυτά τα πράγματα, τώρα θα με βλέπετε τίποτα, γρήγορα, κάνει υπακοή, κάνει υπακοή. Μια ζύγη υπακοή μιλάμε, τώρα είναι η δική σου σφαίρα. Και τα καδέκα που κάνω διάβα, που κάνω πάρα πολύ μεγάλο. Δεν χρονίζω, τι να δω τόσα χρόνια. Και λοιπόν, σε χάρη στον Κύριο Πνεύματος, δηλαδή πληροφορεί. Οι αποφάσεις που λείπει στα μας και σκανδαλίσαν εμάς, είναι όσο αφορά το θέμα των ετεροδόξων. Όλα τα άλλα είναι για εμάς την παρενεχείριση, για το κάμπο τέννης, για την αστεία, αλλά αυτά είναι από αιώνα τακτοποιημένα. Εδώ τώρα είναι το ζουμί. Έγινε συνέντευξη μόνο για αυτό το θέμα, δεν είναι. Αυτό είναι η ουσία. Αυτό είναι η ουσία. Ρωτάμε τώρα εμείς μεταξύ μας. Τόσα χρόνια γίνεται ο διάλογος. 40 χρόνια. Χορταστικότητας. Ο διάλογος. Απάντηση. Έγινε κανείς από αυτούς ορθόδοξος. Βαπτίστηκε κανείς από αυτούς ορθόδοξος. Από κύριοι. Να, κάποια πλειά. Από τους ιερωμένους. Πολύ σπάνια. Λαϊκοί βαπτίζουμε και εμείς κάπου. Ναι. Τους ιερωμένους σας επίσημα. Από κύριε ξεδραπτός και συνοδικός της κομπανημένης στρατηγικής τοποθετήσεις. Θα γίνει ποτέ αυτό. Δεν θα γίνει ποτέ αυτό. Αυτό είναι το έζητο του. Το οποίο μας λυπεί πάρα πολύ. Έτσι δεν είναι. Γιατί αυτά δεν είναι διαφορές. Δεν είναι γραπτές λεκτικές διαφορές ή αίρεσεις. Πώς το βλέπω εγώ σαν εμπειρία. Τι αίρεσεις. Εμπειρικά θα σου πω, δεν είναι. Τι είναι αίρεσεις, δεν είναι. Είναι το φιλιόδοξο. Αν εκπορεύεται εκ του πατρός, μόρ ή εκ του πατρός και εκ του ιού. Αυτό είναι το ελεκτικό κομμάτι. Η εμπειρία τώρα ποιο είναι.
σου δίνουν ένα ποτήρι κρύο νερό γάργορα από την πηγή, δεν είναι. Και σου βάζω πάνω μια σταγόνα υδροχιάνια. Και σου λέω, κοίταξε το ποτήρι πόσες ωραίες σταγόνες έχει από την πηγή, τώρα για μια σταγόνα, σε παρακαλώ, πιάστε. Δεν θα μου πεις πιάστε εσύ. Και με μια σταγόνα γίνεται δουλειά και πας ακριβώς. Υδροχιάνια είναι αυτό, δεν είναι, ένα παράδειγμα. Καμία σταγόνα δεν πρέπει να έχει. Η Ορθοδοξία δεν επιδέχεται ούτε πλήν ούτε σήμερα προστίχες και λήψεις. Δηλαδή όπως αποκαλύφθηκε και γράφει, ευτυχώς που είναι και γραμμένο. Δεν επιδέχεται προστίχες. Δηλαδή όταν ο Χριστός λέει, ο Χριστός μα είναι γραμμένο. Λέω ένα παράδειγμα, τι μας λυπεί τώρα στους διαλόγους, δεν είναι. Ο παρά του Παρθός εκπορεύεται. Είναι γραμμένο, είναι γραμμένο. Είναι και σε αυτούς γραμμένο, είναι και σε αυτούς γραμμένο. Δε, στο κείμενο το γράφει όπως και σε εμάς. Η μετάφραση τώρα πώς είναι, η μετάφραση. Στα εγχειρίδια τους, στα πανεπιστήμια τους. Το έχεις ακούσει. Ορίστηκαν αυτός ο προηγούμενος ο Βενέδικτος. Ήταν ο διδάκτορας, ας πούμε, χρόνια στη Γερμανία. Και αυτό δίδαξε και ήταν τα πτυχία. Μετάφραση τώρα αυτού του προηγούμενος του Βενεδίκτου, 16ου. Το Πνεύμα το Άγιο, ο παρά του Πατρός εκπορεύεται, δηλαδή το κείμενο. Το οποίο, η μετάφραση είναι το ίδιο πράγμα, δεν, σε εμάς δεν διαφέρει. Παπική μετάφραση. Το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο εκπορεύεται εκ του Πατρός, ανοίγει παρέθεσης, αλλά εκπορεύεται και ακομμένα από τον Υιό, που δεν το λέω από ταπεινοφροσύνη, κλείνει παρέθεση. Ποιος έβαλε αυτό το βάρος, θέλω να ξέρω, ποιος διάβολος έβαλε αυτή τη βλάσιμη μπάζα. Αυτό το πρόβλημα. Αυτό το πρόβλημα. Αυτό πρέπει να βγει. Είτε εγώ το λέω, είτε εσύ το λες, είτε οποιοδήποτε το λέγει, είναι βλάσιμο, είναι αίρεσης, απορρίπτεται. Από παντού απορρίπτονται τα λάθη. Η Ανατολή δεν έχει λίγους αιρετικούς. Καταλάβατε, ο σκοπός δεν τα έχουμε με μερικούς ανθρώπους. Με τις θέσεις έχουν πρόβλημα, με το υδροκιάνι έχουν πρόβλημα. Με αυτό που αποκαλύφθηκε από τον Χριστό τους Αγίους Αποστόλους. Με αυτά που είναι γραμμένα. Επί το γραμμένο είναι. Οι διδασκαλίες, τα βασικά, τα δόγματα, τα συνόμους είναι γραμμένοι, δεν είναι. Έχω και την μια παράδοση, αλλά είναι και το γραπτό. Επί το γραπτού τώρα το θέμα είναι. Δεν μπορείς το γραπτό να προσθέσεις ή να αφαιρείς. Ομοούσιος, ομικρογιώτα, ούσιος. Μάχη. Από τον Άγιο Αθανάσιο 2,5 χρόνια στην πρώτη σύνοδο. Είναι ομοούσιος, ομοιούσιος ή συνούσιος. Με ύψιλο. Τα τρία πρόσωπα έχουν μια φύση και μια ουσία. Ομοούσιος, ομοιούσιος είναι τα τρία πρόσωπα, έχει το κάθε ένα δική του φύση που μπορεί να μην ταιριάζει μια με την άλλη φύση. Είναι θεϊκή φύση του μπαμπά, θεϊκή φύση του γιου, θεϊκή φύση του πνεύματος, ο καθένας έχει τη δική του φύση. Όχι, τότε έχουμε τρεις θεούς. Λέγει ο Θεός, ήταν διάκος, 25 χρονών διάκος. Και λέει τώρα εγώ, αυτός 25 διάκος τότε είναι 25 χρονών ή 500 χρονών. Δεν μπορούσε να κάνει. Έχει τόσο τόση χάρη που τους έκανε όλους. Γιατί δογματικά ρύθμισε, ο Άγιος Πίτρος έκανε το θαύμα, ο Άγιος Αθανάσιος κράτησε το στήν της Ορθοδοξίας στο δόγμα. Στο δόγμα. Τα τρία πρόσωπα έχουν μία φύση και μία ουσία. Γι' αυτό είναι ένας Θεός. Εδώ εμείς δεν το καταλαβαίνουμε εύκολα. Πόσο μάλλον ο μουσουλμάνος. Ο μουσουλμάνος δεν θα το καταλάβει ποτέ. Γιατί είναι βάπτιστος. Λέει δεν έχεις μπαμπά. Έχω. Δεν έχεις γιο. Αυτό ματρέπεις τον Θεό. Ναι. Δεν πρώτο παραδειχτώ λέει τον γιο για Θεό. Γιατί. Με ποια γυναίκα τον έκανε. Ω Παναγία μου, δεν μπορεί να υπάρχει, λέει, γιος χωρίς γυναίκα. Τώρα πηγαίνω στις μυθολογίες, τους θεούς, τις θεές, τη μοίρα, από εδώ καταλαβαίνετε, την όσοδα εκεί πέρα, οι μουσουλμάνοι αυτοί, οι Ινδοί έχουν 5.000 θεούς και θεές. Έτσι τα μπερδεύουν. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε, δεν είναι, τη μία φύση και την άλλη τη γέννηση. Ακούν τη λέξη γέννηση, και στη γέννηση πρέπει να είναι η γέννηση. Όπως την θεωρούμε εμείς ανθρώπινοι. Άρα πρέπει να υπάρχει κάποια γυναίκα. Λοιπόν, με αυτήν την αναδεδομένη το δεχτώ, δεν είναι τόσο εύκολο. Εύκολο είναι. Εδώ σε εμάς είναι δύσκολο, δεν είναι δύσκολο. Δεν σου λέει ο δύσκολος μας, μην το ερευνάς το θέμα, μόνο να κοινωνήσεις, να κάνεις μυστηριακή ζωή,
θα σε ασφαλίσει το πράγμα πραγματικά καλύτερα για την ιατρία. Δεν το γράψω λογικά, εδώ είναι πίστευε και η ερεύνη. Για το Άγιο Πνεύμα δεν το δέχονται, δηλαδή δεν μπορούμε να ρηχτούμε στο Περιστέρι. Μόνο έχουμε τα Περιστέρια βράμικα ζώα, λέει, έχουμε Περιστερόνες πουλό στα σπίτια μας. Το ενίδι Περιστεράς, το ενίδι Νεφέλης και πήρε ένα βλωσσό, το ενίδι δεν το πιάνω. Και εδώ τι καταλαβαίνεις. Κοράει το μυαλό τους στο Περιστέρι. Περιστέρι. Σοβαρολογείται, λέει, ο Θεός είναι Περιστέρι. Πού βρισκόμαστε, λέει, ο Θεός είναι αόρατος. Εννοούν αυτό το πράγμα. Δεν βγαίνει τόσο, ό,τι και να πει, όσο και να μιλήσει κανείς, δεν θα βγει. Πρέπει να φωτίσει το πνεύμα του Άγιου να καταλάβει, έτσι δεν είναι, να καταλάβει ότι ένας Θεός είναι τριαδικός. Γιατί οι λέξεις αλλάχ, αλ, είναι τράκτο, λαχ, είναι Θεός, έτσι είναι. Αλ, λαχ, ο Θεός. Αυτό που διδάσκονται, γι' αυτό εμείς ας πούμε αφιστάμε το κερί μας είναι ο Σατανάς ο λαχ. Γιατί αυτοί πιστεύουν έναν Θεό μονοπρόσωπο. Δεν υπάρχει Θεός και μάλιστα κατά αυτούς αληθινός μονοπρόσωπος. Εδώ ο Χριστός ήρθε να αποκαλύψει τον Πατέρα. Είναι η πιο μεγάλη αποκάλυψη στον ουρανό και στη γη. Ξέρετε, όπου μιλάει ο Χριστός για τον Πατέρα, κοιτάξτε με πόση ταπείνωση ομιλεί. Αυτά που λέω εγώ λέει, δεν δικά μου τα λόγια, αήκουσα παρά τον Πατρός μου, τότε, πριν σαρκωθώ. Αήκουσα παρά τον Πατρός μου, τάφτελα λόγια τον κόσμο. Όσα ενετήλα τόμι ο πατήρ μου, ενετήλα τόμι. Το μιλάει Θεός προς Θεό, άνθρωπος λόγος τότε. Τούτα λαλό και ταύτα ποιό. Τα έργα εγώ ποιό, του πατρός μου εστί. Κοιτάξτε, η ταπείνωση και η υπακοή του ενός προσώπου Θεού στον άλλο πρόσωπο Θεού. Άρα λοιπόν έγινε η ουράνια σύσκεψης πριν από τις άρπεσες, δεν είναι. Το τακτοποίησε από το σχέδιο και έγινε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, λοιπόν, αυτό που μας λυπεί τώρα στο κολυμπάν είναι για τους παπικούς και για τους υπουλίκους, δεν είναι Αγγλικανούς, Προτεστάντες, αλλά και τους μονοφυσίτες. Προσέξτε τη λέξη μονοφυσίτες. Όλοι γίνεται. Τους Αρμενίους, όλοι αυτοί είναι κόμπτες μονοφυσίτες. Όλοι αυτοί το πράγμα. Δεν μπορεί να το δεχτεί η συνείδηση σε Ορθόδοξη με τίποτα, με τίποτα. Τι θα κάνω, θα κάνω τίποτα, εγώ δεν θα μάλω, δεν φωνάζω. Παρετούμε και κάνουμε στην άκρη. Δεν μαλώνουμε. Εδώ πάνω απ' όλα λέμε, ο Χριστός ήρθε στη γη για να πάει η ψυχή μου στον παράδεισο, για να μαρτωλεί. Κατάλαβες. Εγώ δεν θα χάσω την ψυχή μου, έτσι δεν είναι. Δεν θα προδώσω τον Χριστό, ούτε μας αφήσει να κάνουμε καριέρα, ούτε να έχουμε θέσεις, ούτε να ζήσουμε πολλά λίγο χρόνια. Όχι. Μας αποκάλυψε ο Χριστός αυτά, βγήκα στην ορθοδοξία, είμαστε πλήρες, δεν είμαστε πλήρες. Τώρα από εδώ και πέρα στο παράδεισο να πάμε. Αλλά με την Ορθοδοξία θα πάμε στον Χριστό. Έτσι δεν είναι. Γραπτός, Άγιοι Πατέρες, τα κείμενα και η Ιεραπαράδοσης. Δεν μπορεί να αλλοιωθεί αυτό το χρόνο. Γιατί θα κινδυνεύω εγώ να μη σωθώ εγώ. Εγώ έχω το πρόβλημα, όχι ο παπικός. Ο παπικός τι πρόβλημα να έχει, αφού είναι όλο πρόβλημα αυτός. Πρόβλημα να έχει. Σε τι δηλαδή. Αν το καταλάβει θα έχει αλλάξει. Και ερμηνεύει το ότι εμείς, οι Ορθόδοξοι, ας πούμε κάποιοι, είμαστε κατά τόσο μεγάλου αριθμού δυτικών. Ναι, ένα δισεκατομμύριο, ξέρω εγώ, 600-800 εκατομμύρια. Λέει, είναι δυνατόν να έχετε τέτοιο μίσος εναντίον των ανθρώπων. Μα εναντίον κανενός, εδώ ούτε και ενός μηνιού δεν θα έχεις μίσος και κακία. Πόσο μόνο επί του ανθρώπου. Αλλά επί των δογματικών διδασκαλιών είναι το πρόβλημα. Πώς δηλαδή από τα χιλιό χρόνια ήταν, ας πούμε, τα πράγματα διαφορετικά. Έλεγε σε ένα Λατίνο, λέω, να σου πω αυτόν τον Πάπα με γένια και μαλλιά, όπως στη σημερινή λέμε κοροϊδεύεις. Τι, αλλά να μόνος σου τον λες εσύ. Δεν είναι, με γένια και μαλλιά. Γιατί δηλαδή έφυγε αυτή η παράδοση σου. Από πότε σας λειτουργείτε με όστια. Από πότε. Μετά το σχίσμα, φυσικά μετά το σχίσμα. Γιατί. Σας κάνει εντύπωση γιατί. Γιατί στα από τα χιλιόμενα είναι αυτά ορθόδοξα. Όλα λειτουργικά ορθόδοξα. Γιατί. Στα επόμενα χιλιά χρόνια μια με την όστια. Κάναν συνάκτες επιστημονικές. Ακούστε με τι ασχολούνται. Και είπαν ότι τη Μεγάλη Πέμπτη. Δεν ξέρω πώς τα βρήκαν αυτοί. Είναι τρομερό αυτό. Τη Μεγάλη Πέμπτη ο Χριστός έκανε το Πάσχα των Εβραίων.
Μα αυτό το Πάσχα ήταν από το Σάββατο. Αφού η Παρασκευή ήταν ακόμη εργά στην ημέρα. Αφού το Σταυρό, ας πούμε, το λέω με την ευρική έννοια. Και κερδούσαν γρήγορα, γρήγορα να το θάψουν, να το ταυτοποιήσουν. Γιατί ήδη ξεκινούσε, ας πούμε, μετά τη δύση του ηλίου, δηλαδή, αρχίζει το Πάσχα, κερδούσε μια εβδομάδα. Από το Σάββατο αρχίζει η όστια. Το ψωμί, η λαγκάνα που λέμε, δηλαδή, κατά τη Δευτέρα. Και το κείμενο γράφει λαβό άρτον. Άρτον. Γιατί δογματικά επιμένουν μόνο με άδειο. Αν διαβάσετε τα πρακτικά της ενώσεως των δύο εκκλησιών Φεράρας, Φλωρεντίας, της Ορθοδόξου, πήγαιμα του Ευγενικού. Ο Ευγένιος ο Τέταρτος λέει. Τότε δεν είναι. Τώρα που ενωθήκαμε οι εκκλησίες και γίναμε μία με κεφαλή αμένα, λέει τον Πάπα, θα τα πάρει αυτή. Ο κόμμα δεν το είχαν και εδώ, όμως, με τον πολιτικό πάντων θα το κάνει το σβούλα. Από εδώ και πέρα θα λειτουργούμε με όστια. Αέτιε, ουνίτες. Όχι, αγαπητέ μου. Με όστια. Αλλά είναι αυτό, είναι γραμμένο. Μέχρι σήμερα είναι. Και τελικά σε εκείνη την περιβόητη ένωση όλα θα τα κάνουμε εμείς παπικά. Θα κοριζόμαστε, θα ξεριζόμαστε, θα κάνουμε τα τέλης. Ακόμη και γυναικεία εσόρουχα που φορούν τέτοια πράγματα. Μην καταλαβαίνετε, εννοώ. Τέτοια πράγματα κάνουν αυτοί. Τέτοια εννοούν ένωση, όχι τέτοια πράγματα. Εμείς είμαστε υπέρπληροι, δεν χρειαζόμαστε τίποτα. Η Ορθόδοξη δεν θέλει καμία συντήρηση. Δεν εφαρμογεί τίποτα. Γι' αυτό αυτό διαλύθηκε. Και δεν πήρε ο Κατωνακιώτης, ο Μοχαριστός, αυτός ο Άγιος Διάνος. Και Μάρκος να υπέγραφε, Θεέ μου λες χώρα με, τι θέλω να πω, κάτι υπερβολή στο λόγο, δεν. Και Μάρκος να υπέγραφε, όταν υπογράφανε, ο λαός θα διέγραφε. Όλος ο λαός Κωνσταντινούπολης, όλος. Λέει όλοι να φωντάξει στο Βόσπορο, όλοι, 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 όλοι. Ούτε ένας να μην μείνει. Κανένα μου διασκότη, όλοι να φωντάρετε. Προδότες. Τι είναι η Ορθοδοξία, λέει, παζάρευμα του καθενός. Ρωτάτε το λαό. Τον υποτιμάτε το λαό. Τι τον έχετε για πιόνια, για σκλάβους, για να μαζεύουμε την εκκλησία, να μαζεύουμε χρήματα. Αυτός είναι ο λαός. Όχι. Τώρα θα αντιστραφούν οι όροι. Τώρα θα κάνουν κομμάτι λαϊκοί. Και πρέπει να γίνει έτσι το πράγμα. Δηλαδή να γίνει κάποια οικομενική εκκλησία και να βαθύσει κανένας μέσα εκεί στην εκκλησία. Κανένας. Μόνοι τους. Έτσι εγώ θα κάνω. Τι θα γίνει δηλαδή. Εγώ δεν θέλω ούτε λειτουργία ούτε συγκοινωνία. Θέλω ορθοδοξία. Λειτουργώ συνέχεια, όμως θα έχω και συνέχεια χωράει. Δεν ζω συνέχεια, συνέχεια. Άλλα πράγματα τώρα θέλουμε. Τα ξέρουμε αυτά τα πράγματα. Και δεν συνεχίζουμε, δεν ξέρω το Θεό. Αλλά άλλο ζητείτε τώρα. Δηλαδή να φτάσουμε χρόνια που οι χριστιανοί των εσχάτων χρόνων δεν θα ξέρουν ποιο λατρεύουν. Αν είναι ορθόδοξοι και τι ορθοδοξία θα είναι αυτή. Πού δεν θα φτάσουν τέτοια, ας πούμε, μπαχταρδευμένοι, το πω έτσι κοσμικά, χαζά. Θα είναι ενωθευμένοι. Πώς θα γίνει, δεν είναι αυτά τα πράγματα. Πρέπει κάτι να γίνει πιο δυναμικά. Λοιπόν, και επειδή βγήκε αυτή η απόφαση για τους ετεροδόξους, αυτό μας λείπει, μας λείπει σε πάρα πολύ. Και τώρα θα ακολουθήσουν και άλλες τέτοιες συνάξεις, δεν ξέρω πότε και πού, δεν είναι, για να τακτοποιηθεί το θέμα. Από εκεί και από το κολυμπάριο και μετά, παρακολουθήστε τώρα πώς θα ενεργεί ο Πάπας. Θα παρακολουθείτε αυτά τα πράγματα. Τώρα στην Ασίζη που ήτανε, θα είδατε αυτό το πράγμα τι έγινε, μετά είπανε με τον Ιωάννη. Τώρα λειτουργεί ο Πάπας σαν κεφαλή της Εκκλησίας. Εντάξει. Λειτουργεί όχι σαν αδελφός προς αδελφό, μέχρι τώρα ήταν το παίζαμε αδελφός. Αδελφέ Βαρθολομέα, όχι τώρα. Τώρα είναι ο παπάς. Πάπας και παπάς είναι η ίδια λέξη. Η αναβάθμιση του τόνου θέλετε σημαίνει παπάς. Ε, πατέρας. Πάπας σημαίνει ο πατέρας των πατέρων. Ο μεγάλος παπάς. Μάξιμος Ποντίφικος, ο μεγάλος πατέρας, από αυτή την έννοια. Το λειτουργεί αλλιώς. Και θα αρχίσει τώρα να γίνεται κάτι άλλο. Λοιπόν, εμείς οι υπόλοιποι, δεν είναι. Τα υπόλοιπα της ζωής μας χρόνια, τώρα τι θέλουμε, να χάσουμε την ψυχή μας, να έχουμε λογισμούς, να είμαστε στενοχωρημένοι, να κατηγορούμε, να συζητούμε τέτοια πράγματα, γιατί να μην ζητούμε
πιο ανώτερο επίπεδο σε ένα άνθρωπο. Γιατί. Γιατί στις δόντες, ας πούμε, υπάρχει μια πίεση, δηλαδή, μια στενοχώρια, και τελικά η κατακλείδη δεν βγαίνει τίποτα, γιατί δεν θα αλλάξουν οι σύνολοι από μας, ό,τι και να πούμε, δεν είναι. Αλλά εγώ θα κοιτάξω τη δική μου την ψυχή και εσείς τη δική σας την ψυχή. Σε αυτά που δεν χρειάζεται. Οπότε ήδη έχει γίνει ο χωρισμός, έτσι δεν είναι. Τι λύσω το πράγμα. Γι' αυτό η Ρωσία δεν πήγε. Η Ρωσία γι' αυτό το πράγμα δεν πήγε. Και η Γεωργία γι' αυτό το πράγμα δεν πήγε. Και του δήλωσα πριν και ότι εμείς δεν συμφωνούμε καθόλου για τους ερωδόξους. Ήρθε σαν να γνωρίσετε. Κάντε μια σύναξη, όχι σαν μεγάλη και αγία, πώς θα το ονομάσετε, σαν τελευταία προεισαγωγική της μελλοντικής που θα γίνει μετά από ένα δύο χρόνια. Να είμαστε όλοι μαζί. Πρέπει να είμαστε όλοι μαζί, αλλά μην μας κοροϊδέψετε τους να γνωρίσετε αυτούς εδώ πέρα, δεν είναι έτσι. Λέει δεν έχουμε αγάπη. Μα επειδή έχουμε αγάπη, γι' αυτό τα λέμε τους να γνωρίσετε. Πρέπει να φύγουν από αυτά τα πράγματα που έχουν τα παπικάδες συνοδικώς. Συνδρομματική εμπειρική θεολογία αλάθητος, τι σημαίνει ομολεκτικά. Συνδρομματική πατερική εμπειρική θεολογία αλάθητος σημαίνει αναμάθητος. Πολύ απλά τα πράγματα. Δεν είναι σκάτηρο σημεία. Ποιος τόλμησε ποτέ δογματικός από το 1770 και μέχρι σήμερα τη Δευτέρα Βατικανή να πει ότι είμαι αναμάρτητος. Ποιος. Ποιος αιρεσιάθησε ποτέ. Ποτέ κανείς δεν πήγε αυτό το πράγμα. Ούτε ο διάβολος. Βλέποντας το πούλημα αυτό το πράγμα σου το αλάθητος δεν είναι. Δεν το δέχεσαι. Ο άνθρωπος είναι αυτός που είναι. Αλλά εγώ δεν μπορώ να δεχτώ αυτό το δόγμα σαν διδασκαλία. Δεν μπορώ να το δεχτώ. Κανείς δεν είναι αλάθητος. Αναμάρτητος. Δεν υπήρχαν αλάθητοι. Οι προφήτες της Θεοθήκης και οι Άγιοι Απόστολοι, οι Οικουμενικές Συνοδείες δεν είναι, όταν συσκέπτονται εν πνεύματι Αγίου για πνευματικά θέματα, μόνο για πνευματικά θέματα, είναι αλάθητοι. Αν κάνουν καμιά Οικουμενική Σύνοδο, παλιότερα, και λέγανε ότι η Γη γυρίζει σε 365 μέρες μόνον, προσέξτε, αστρονομικά, μόνον, θα ήταν λαθασμένοι όλοι οι Άγιοι Πατέρες. Γιατί αυτό είναι αστρονομία. Γι' αυτό δεν είπε ο Χριστός ποτέ στο Ευαγγέλιο τέτοια θέματα. Μιλήσετε τέτοια θέματα, γιατί αυτό δεν είναι θέμα επιστήμης. Δεν είναι θέμα σωτηρίας ψυχής. Μου κάνει πολύ εντύπωση αυτό το πράγμα. Δεν σου είπε τι ειδικό βάρος έχει η Σελήνη. Πήγαμε στη Σελήνη. Όχι. Γιατί. Το ειδικό βάρος είναι 1 προς 8. Γιατί ένα πράγμα που ζυγίζει στη γη 8 κιλά, το βιγκάρι ζυγίζει 1. Και το βάδισμά μου θα πρέπει να ήταν 8 μέτρα. Σαν εγώ θα τα πω. Όχι πιο λάθος. Και μετά η Σελήνη έχει ένα πάχος από τους κρατές που πέφτουν, γιατί την έχει ατμόσφαιρα, δεν είναι. Έχει πάχος πάνω στην επιφάνεια, δεν είναι. Σε όλη την επιφάνεια. Πάχος σκόνης κάπου 5 μέτρα. Σκόνες. Από αιώνες. Πέφτουν κάτι κρατήρες, καταλαβαίνεις, δεν είναι. Μπούμ κατευθείαν μέσα να ανοίγει μια οπή. Έτσι δεν είναι. Λέω κάποιο, δηλαδή, όταν λέω άνοιξη και μια οπή, καταλαβαίνεις πως δεν είναι. Για να καταλάβω, κάνουμε λίγο πιο για να καταλάβω. Λέει ανοίχθηκε μια οπή διαμέτρου 5 χιλιόμετρο. Αμάν, 5 χιλιόμετρο. Και βάθος, να το καταλάβω ύτερα, κάπου 200 μέτρα. Πολύ ωραία. Και τι τοπικός σεισμός έγινε εκεί πέρα τοπικός, 15 ρίχτερ, τέλεια το λέω. 15 ρίχτερ, έγινε εδώ πουθενά. Με τίποτα και όρθιο. Απλά πράγματα. Και πέφτουν σε τέτοιες. Ποιος θα πάει και για ποιο λόγο θα πέσει κανένα τέτοιο πορτοκάλι πάνω στο κεφάλι τους. Θα μην τίποτα όρθιο. Μόνο με τη σκόνη, αυτό θα γίνει στο μάτι πρώτη. Πώς θα κατεβείς και μετά πώς θα απογειωθείς πάνω. Σαν σκόνη, πώς θα γίνει. Δηλαδή αυτά οι Ρώσοι που είναι Ορθόδοξοι τους τα είπανε. Το παραμύθι τέλος. Μην ξαναπάτε τέτοια παραμύθια δεν είναι, γιατί θα υποχρεωθούμε να σας τα αποκαλύψω επιστημονικά και σαν κόσμο. Και κλείσαν το θέμα της Σελήνης. Τώρα κοιτάζουν του Άρεως. Στον Άρη και να πάμε, θέλω να ταξιδεύουμε μέσα στο πιο την πέρα στον πύραυλο όλοι μαζί. Καταλάβατε. Και πάμε όλοι μαζί στον Άρη. Θέλω να ταξιδεύουμε 2 χρονάκια. Μόνο. Με πειραβλική τεχνική.
Θα πάμε στον Άρη μετά από 2 χρόνια. Εκεί θα πάρω με κυροζήνες, που να έχω και πυργία βέβαια, αλλά θα πάμε την επόμενη μέρα. Κοιτάξτε τι παραμύθια βγαίνουν τώρα. Για 2 χρόνια θα γυρίσω με 4. Να γι' αυτό θα λέει το μυαλό προς τον αυτό θα πάει λίγο πιο έξω, επειδή είναι πολύ υπερηφάνεια. Δεν τη λέω ποιος θέλει, θα περπατάμε εδώ στους γυκούς, θα περπάτησε εδώ. Αυτό είναι το ευλογή. Η Εκκλησία και η εκπομπή του Άγιον Όρος στην Οδηπορία μας που είναι αφιερωμένη αυτή την περίοδο στα 2 προσκυνήματα που πραγματοποίησε τον Οκτώβριο ο ραδιοφωνικός μας σταθμός στο Άγιον Όρος. Τώρα θα ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από το Θεοτοκάριο όπως το ψέλνουν οι μοναχοί της Κήτης του Αγίου Ανδρέα σε ηχογράφηση που έγινε στον Εσπερινό της 7ης Οκτωβρίου 2016 μέσα στον κεντρικό ναό της Κήτης αυτών του Αγίου Ανδρέα. Thank you.
Σημείο όμως αυτό η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Αυτή ήταν η πρώτη από μια σειρά εκπομπών αφιερωμένες για όλο το μήνα Νοέμβριο στα προσκυνηματικά ταξίδια που πραγματοποίησε ο ραδιοφωνικός σταθμός της Πειραϊκής Εκκλησίας στο Άγιον Όρος μαζί με δύο ομάδες ευλαβών προσκυνητών. Σήμερα ακούσαμε το πρώτο από τα δύο μέρη της ομιλίας του πατρός Εφρέμ του δικαίου της Κήτης του Αγίου Ανδρέα Καριών. Εμείς θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε. Με τον Παναγιώτη Βλάχο.